Πλάνα, πάνε το παιδί μου ολόκληρο. Εντάξει, ομολογώ ότι δεν θα ξεχαστεί εύκολα αυτό το χορευτικό. Η αλήθεια είναι ότι ακούστηκαν πάρα πολλά για αυτό το χορευτικό. Αλλά όπως λες και εσύ, ο Ηλίας ο Κακομοίρης σήκωσε τόσα βάρη, μας σήκωσε και τις δύο ταυτόχρονα. Μας πήγαινε και μας έφερε και τις δύο. Εντάξει, ήταν μια εμφάνιση αρκετά σεξι, όπως είπες και εσύ. Ήταν πολύ σεξι, αλλά ήταν και. Δηλαδή, και, εγώ δεν ξέρω, και καλλιτεχνικά μου άρεσε αυτό σαν θέμα που είδα. Είδα δύο υπέροχα νέα κορίτσια. Που δεν είναι χορεύτριες να χορεύουν σαν χορεύτριες, να το ζουν πραγματικά. Και βέβαια. Εντάξει, τι να πω, να μιλάει το πλάνο μόνο του. Ξέρεις τι γίνεται. Πιο πολύ νομίζω ότι αυτό που στάθηκε ο περισσότερος κόσμος ήταν το στιγμιότυπο που χορεύω εγώ με την Κατερίνα οι δυο μας. Αυτό ήταν ίσα με 10 δεύτερα. Ναι, όχι και λιγότερο ήταν. Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιο σόου, γι' αυτό ξέρεις. Σχολιάστηκε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αν δεις αντίστοιχα σόου στο εξωτερικό και dancing ή κάποια άλλα, έχουν γίνει και πιο προκλητικά πράγματα, θεωρώ. Εγώ δεν το βρίσκω προκλητικό τώρα για να πω τη γνώμη. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα το έβλεπα και θα έλεγα πω, πω μην τυχόν και το δουν τα παιδιά μου. Εντάξει, ήταν σεξ. Είδα δύο χορεύτριες να χορεύουν καταπληκτικά και συγχρόνως, ωραίο για μας, ήταν και πάρα πολύ όμορφες. Ναι, ήταν σεξ εμφάνιση το ρούχο, αλλά νομίζω ότι εκεί το στιγμή.